Γεια σας, Yol Degen Games, και σήμερα θα κάνω το unboxing του PS4 της Sony. Αν δείτε, είναι όλο mat. Εδώ πέρα το πρώτο version είναι γλώσσα. Οπότε θα δείτε ότι αυτό λέγεται συχάσεις. Μισό. Έτσι είναι το πάνω μέρος του. Έτσι πλάγια. Έτσι είναι από κάτω. Και αν βλέπετε εδώ πέρα λέει... Μισό. Να το. CUH 1216 α. Αυτό σημαίνει ότι είναι... Να το. Sorry, ήμουν πολύ κοντά. Αυτό σημαίνει ότι είναι το συχάσεις. Θα το δείτε μέσα. Έχει Dolby True HD, DTS HD, Master Audio 7,1, HDMI. Όλοι οι σύγχρονες τηλεοράσεις έχουν HDMI, οπότε θα μπορείτε να το συνδέσετε. Μισό. Έτσι το άλλο πλάι. Και πάμε πίσω. Λοιπόν, PlayStation 4. Λέει εδώ πέρα για το PS Plus, το Share Button. Θα δούμε όλα αυτά μόλις το ανοίξω. Μπορείς ό,τι παίζεις το PS Vita να το παίζεις στην οθόνη σου. Να το βλέπεις μάλλον. Όχι βασικά. Να παίζεις παιχνίδια του PS4 στο PS Vita με το Remote Play. Μπορείς να κατεβάσεις PlayStation App. Το έχω κατεβάσει μισό να σας το δείξω. Να το, εγώ έχω Android και είναι εδώ πέρα στο Play Store. Και υπάρχει και εφαρμογή για μηνύματα. Τις κατέβασα και τις δύο. Και είναι έτσι το PS4. Η εφαρμογή του PS4 μάλλον. Και η καλή είναι, μισό. Hashtag PS4. Εδώ πέρα το site του PS4. Και πάμε επιτέλους να τα ανοίξουμε. Okay. Μισό να φέρω το μαχαίρι. Okay. Να το μαχαίρι. Τα IKEA. Εύκολο. Μισό. Έσκησα λίγο αυτό κατά λάθος. Αλλά δεν πειράζει, μισό. Να το... Πώς τα γυρνούσα, έσκησε και τις δύο μεριές. Βλέπετε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι μέσα, μισό να τα ανοίξω. Είναι λίγο δύσκολο απλά. Ούψ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Κουτί μέσα στο κουτί. Τι έξυπνο Sony. Sorry. Λοιπόν, το δεύτερο κουτί είναι κάπως έτσι. Κάντε πώς αν θέλετε να τα διαβάσετε. Εντάξει. Μισό. Ωραία. Είναι λίγο δύσκολο να ανοίξει το κουτί του PS4 απλά. Πολύ τακτικό είναι. Εντάξει, έτσι είναι περίπου το κουτί. Μισό λεπτό για να τα ανοίξω, γιατί με την κάμερα δεν μπορώ. Ναι, όπως καταλάβατε, έσκησα και λίγο αυτά τις άκριες.
Γιατί είναι δύσκολο να το βγάλεις από το κουτί, ειλικρινά. Sorry, το focus stay. Και sorry για τα μηνύματα. Να το... Βαρύ είναι. Ούψ. Ναι, βαρύ είναι. Εντάξει, τα υπόλοιπα άχρηστα που επειδή είναι unboxing θα πρέπει να τα δείξω και αυτά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ένα quick look πως μοιάζει. Και τώρα πάμε στα βαρετά πράγματα. Μάλλον το άνοιξα ανάποδα και θα έπρεπε να τα ανοίξω από εδώ για να βγάλω αυτά και μετά να βγει το PS4 από εκεί, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, άδειο μάλλον, ελαφρύ φαίνεται. Ωραία, καλό που δίνουν ακουστικά βέβαια. Δεν νομίζω να μην έχει κάποιο ακουστικά με μικρόφωνο για το online. Μοχλός. Ωραία είναι. Λάτος. Sorry, δεν ξέρω γιατί δεν κάνει focus. Να το, περίπου, ναι. Εντάξει, εδώ πέρα είναι το share button αυτό. Το λέει share, δεν φαίνεται βέβαια καθαρά. Sorry. Και από εδώ είναι το options. Sorry για το quality, op. Α, μικρά αλλά ωραία. Unpeeling. Sorry. Καλώδιο για να παίρνει ρεύμα, για να φορτίσει τα τηλεκοντρόλ, micro USB, όποιος έχει Android θα έχει και αυτό, HDMI, πολλοί από εσάς εκεί το έχουν, βιβλία άχρηστα και τώρα πάμε στο ωραίο. Λοιπόν, να το. Βλέπετε, όλο είναι mat. Το σήμα του PS4. Το PS4. Δύο USB. Α, και άμα δείτε, άμα ξέρετε μάλλον, και του PS4 του απλού, τα USB ports είναι μπλε. Δεν ξέρω αν είναι 3, Type 3 μάλλον, και αυτά δύο, αλλά... Και τα κουμπιά εδώ πέρα, τα ακούτε, γίνεται αν τα κλικάς, δεν είναι με την αφή. Μισό, να δούμε αν βγαίνει αυτό. Μισό, δεν είναι εύκολο να τα ανοίξεις, αλλά νομίζω ανοίγει. Βλέπετε πίσω έχει ένα τέτοιο digital out. Ναι, δεν φαίνεται καλά. Ένα auxiliary, αυτό, HDMI, Ethernet και αυτά λέει if seal is removed, void guarantee. Δηλαδή αν το σκίσει αυτό, να το, χαλάει η εγγύηση. Ναι, δεν θες να το κάνεις αυτό σίγουρα. Να τα βλέπετε τώρα πιο καθαρά. Ούψ, έλπιζα να μην είναι σπασμένο μετά. Και λοιπόν, να σας μιλήσω λίγο για το C-Hasis. Τι διαφορά έχει. Έχει αντί 4 κάρτες RAM. Όχι, αντί 16 RAM.
Δεν είμαι σίγουρος, πάντως έχει λιγότερες μνήμες RAM. Έχει διαχωρητικότητα, επειδή κάθε μνήμη RAM είναι διπλάσιας χωρητικότητας. Και έτσι εξοικονομείται χώρος για να και λιγότερη ενέργεια και να είναι πιο τέτοιο μισό. Να κάνουν λιγότερο θόρυβο οι ανεμιστήρες και μάλλον πρέπει να είναι λίγο πιο ζεστό, αλλά εντάξει, θα το δούμε αυτό. Πάμε για το setup. Okay, συνέδεσα το PS4. Να το βλέπετε. Στο ρεύμα και στην τηλεόραση. Βλέπετε HDMI. Απλά πράγματα. Απλά για να το βρει η τηλεόραση μας πρέπει... Καλό. Να το. Τα ακούτε. Πολύ απαλός ήχος. Να το. Λοιπόν, παίρνουμε το καλωδιάκι μας εδώ πέρα. Αυτό που σας είπα που είναι για να φορτίζεις το controller του PS4. Ναι, με αυτό μπορείς να συνδέσεις και τα controllers. Και επίσης ξέχασα να σας πω ότι είναι και μακρύ το HDMI καλώδιο. Δηλαδή σε σχέση με άλλα που είχα εγώ ένα. Ναι, είναι πολύ πιο μεγάλο. Να. Το βλέπετε? Όχι, δεν το βλέπετε. Sorry. Όχι, σωστά το βάζα. Μισό. Πού μπαίνει? Α, ναι. Μπερδεύτηκα, τελικά μπαίνει από πίσω. Να το μπήκε. Και τώρα πατάμε το PS button. Όχι, ναι. Λοιπόν, έχει λινκά. Δεν νομίζω, αλλά ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε United States. Let's begin to setting up your PlayStation 4 system. Και έχει setup internet connection, connect PlayStation camera, δεν έχουμε. Set date and time και adjust power save settings. Ok. Checking network environment. Δηλαδή κοιτάει αν έχουμε κανένα internet εδώ πέρα. Use Wi-Fi. Ok. Δεν πιάνει πολύ καλά. Όχι, βασικά πιάνει μάλλον. Είναι απενεργοποιημένο το σύφις. Κάνω λίγο pause να το συνδέσω και έρχομαι. Απλά θέλω να σας δείξω, δείτε τι έχει. Με το laser, με αυτό εδώ πέρα, μάλλον με αυτό, sorry, μάλλον με αυτό, το κουνάς και δείτε, πατάς το R3, το κουνάς πάνω κάτω, φαίνεται, το κουνάς πάνω κάτω, το βρίσκει το PlayStation και μπορείς να γράψεις έτσι. Πόσο καλό. Οκ, πάτησα τον κωδικό, έκανε connect και τώρα κάνει checking network environment. Οκ, skip. Which time zone? Το συν 2 είναι η Ελλάδα. Αυτό το συν 2 μάλλον.
Όχι, δεν έχει 14 και 15 τώρα. Μισό. 18 και 15. Set the time until the PS4 automatically turns off when you're not operating it. Και είναι μια χαρά είναι αυτά. Και βάζουμε 3 ώρες, δεν πειράζει. Ναι, και αυτό το θέλω για όταν ανεβάζω βίντεο. Ναι, από το κινητό να τα ανοίξεις. Καθώς θα πηγαίνεις να σου ετοιμάσεις το παιχνίδι. Και ναι, γιατί όχι. Αξέψει για να το διαβάσω. Okay, είμαι ο user 1. Έτοιμο. Απλό. Και θα κάνω και το update. Και γεια σας, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια. Κάντε like, share, subscribe. Πείτε και στους φίλους για το βίντεο. Και γενικά το κανάλι. Και sorry για το quality, έτσι. Bye. Τελικά δεν κλείνω το βίντεο, δείτε. Μπορείς να λειτουργήσεις το PS4 με τη φωνή σου. Μισό να φέρω το μικρόφωνο. Okay, βλέπετε, έβαλα το μικρόφωνο. Next. PlayStation. PlayStation. Oh, play a game. Διαβάστε. PlayStation. Oh, καλό. Open YouTube. Καλό πάντως. Play a game with a friend. As if we were in the same room. Καλό πάντως. Ναι, και τώρα κάνω και το software update. Okay, έτοιμο. Και γεια σας, κάντε like, share, subscribe και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye!